δεν φτιάχνονται, τα όνειρα γεννιούνται. Σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Εκεί που η φαντασία και η πραγματικότητα χωρίζουν. Έλα μαζί μου λοιπόν. Εκεί που τα όνειρα γεννιούνται. Τα όνειρα δεν φτιάχνονται. Τα όνειρα γεννιούνται. Λίγο πιο μέσα. Από εκεί που αφήσαμε τα αυτοκίνητα ή από την άλλη την πλευρά που γυρίζαμε. Αυτό πρέπει να το δω. Θα το θυμηθώ. Πρέπει να το θυμηθώ. Αν πάω εκεί θα το καταλάβω. Είχε σίγουρα ένα λοφάκι μια κατηφόρα, θυμάμαι, έτσι απότομη. Εκεί, κάπου εκεί τον είδα. Εκεί που σταματήσαμε τα αμάξια, εγώ έφυγα, έκανα αναστροφή. Απλά για να κόψω δρόμο, είχε ένα μικρό δρομάκι που έβλεπε στον κάτω δρόμο. Σε εκείνο το μικρό δρομάκι μπήκα. Αυτό όμως πρέπει να το δω, δεν μπορώ να το εξηγήσω εδώ τώρα. Τι, δεν έχει νόημα τώρα να το συζητάμε. Αυτό εδώ. Δεν λέμε. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πριν από μερικούς μήνες, όταν γυρίζαμε το τέταρτο επεισόδιο του κουκλοθέατρου πάνω στα βουνά του Αρχαγγέλου, έγινε κάτι που ποτέ δεν του δώσαμε σημασία. Ο Αλέκος, ανάμεσα σε κάτι δέντρα, είδε έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος λέει ότι φέρθηκε κάπως περίεργα και φοβισμένα όταν τον αντίκρισε. Όταν επέστρεψε πίσω στην καλύβα που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα, μας μίλησε για το περιστατικό, αλλά πάνω στην πίεση της δουλειάς και την κούραση δεν δώσαμε και ιδιαίτερη σημασία. Τον Αλέκο όμως εκείνο το θέαμα τον προβλημάτιζε για καιρό. Ο προβληματισμός του έγινε και δικός μας. Ποιος ήταν εκείνος ο Γεράκος? Τι έκανε εκεί? Ήταν χαμένος ή κρυβόταν? Και αν ναι, από ποιον? Το σημείο ήταν δύσβατο και η μαυρίλα του καιρού δεν βοηθούσε στην έρευνα. Το απίστευτο είναι ότι εδώ πάνω το κοντινότερο σημείο πολιτισμού απέχει τουλάχιστον μια ώρα με τα πόδια και πως είναι εντελώς αποκομμένο από την κορυφή. Ένας κάτοικος του χωριού που ξέρει καλά εκείνα τα βουνά μας είπε πως αν θέλεις να κρυφτείς, είναι πράγματι πολύ καλή τοποθεσία για να το κάνεις. Ούτε κυνήγι γίνεται εδώ πάνω, ούτε υλοτόμου συναντάς. Αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς από εδώ είναι η καλύβα. Από εδώ. Δεν ήταν από εδώ που έρεσα και από εκεί ήρθα από την καλύβα. Και λέω για να κόψω δρόμο, λέω θα πάω από εδώ. Άρα είναι από εκεί. Ναι, γιατί μου... Δεν νομίζω. Δεν ορκίζομαι κιόλας. Πάμε. Αυτό λέω. Απλά λογικά θα πρέπει να το περπατήσουμε και λίγο με τα πόδια. Μα δεν πάει. Δεν θα είναι πάνω στο δρόμο αν είναι. Όχι, δεν ήταν. Ήταν σε ένα μικρό δρομάκι από... Μα έτσι πως είναι οι ανηφόρες πάνω εδώ. Ναι. Έτσι. Έτσι κατέβαινε. Σε κάτω από δέντρα... Ήταν. Σε... Όχι, ήταν μια μικρή αλανούλα στα αριστερά μου όταν ερχόμουνα. Τώρα πρέπει να είναι στα δεξιά μας. Ναι. Πω. Αυτό. Σαν και εδώ πρέπει να είναι. Αυτό είναι. Για να είναι και δεξιά. Αυτό είναι. Έλα, εδώ είναι και λίγο... Έλα, αυτό είναι. Είναι λίγο ύποπτο. Αυτό. Σβηνό. Είσαι, ναι. Τη σακούλα πάρε. Κάτσε να πάρω τα πράγματα. Έτω να κάνω. Δεν θα κάτσουμε και ώρα. Εδώ πολύ απότομο το βλέπω, εδώ είναι ωραίο σαν δρομάκι. Δεν είχα έρθει από εδώ, δεν ήταν από εδώ. Από εδώ ήταν. Τι σκοτάδι έχει ευθεία. Να πας εσύ. Ψάχνεις καθόλου ή εμένα το άφησες όλο?
Όχι, δεν είναι παπούτσι. Ωραία, άκου να σου πω. Πρώτον, δεν είναι τυχαίο που το βρήκες εδώ πάνω στο σημείο που τον είδες. Αχ, σου λέω, δεν είμαι τρελός. Ωραία, σε ένα ψηλό σημείο, να και εδώ μπορούμε να το κλείσουμε. Που δεν φτάνει ζώο. Εδώ. Ψηλά. Εντάξει, στο ίδιο σημείο εδώ πέρα δεν το βρήκες, εδώ κοντά, αυτό το σημείο. Ναι, αλλά να θυμάστε το μέρος, ε. Θα το θυμάμαι το μέρος, είναι στην ευθεία... Αλέξ, πάντα και πίνει το GPS, να ξέρουμε ακριβώς. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Έτσι να την κλείσω. Βέβαια, όλα είναι σε... Θα βραχεί εδώ, δεν νομίζω. Όχι, αφού και τα ψωμιά μέσα σε ζελατίνα σφραγισμένη είναι. Κοίτα, τόσο μεγάλο ζώο δεν πιστεύω δηλαδή να έρθει. Τα μικρά είναι που... Άλλη και το παπούτσι εδώ. Πάμε, αρχίζει και τσιμπάει. Πάμε. Και κάπως έτσι, αφήνοντας μερικά τρόφιμα στον κορμό του δέντρου, φύγαμε. Επιστρέψαμε όμως 2 ημέρες μετά. Η εξέλιξη της μικρής αυτής ιστορίας δεν έδωσε απαντήσεις ούτε στον Αλέκο, ούτε σε εμένα και πιθανότητα ούτε και σε εσένα. Άραγε ήταν αυτός που πήρε τη σακούλα από το δέντρο. Ήταν κάποιος άλλος ή κάτι άλλο. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αλλά και τι σημασία έχει. Ξέρετε, τελευταία αρχίζω να πιστεύω πως ο κόσμος είναι απλά ένα μέρος που μας μαθαίνει όλο και πιο έντονα πως χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο από ό,τι θέλουμε να το παραδεχτούμε.